Εδώ είμαστε. Χαίρετε. Σε αναμονή των δηλώσεων του Αμπέλ Φερέρα, συνέντευξη τύπου στην επίσημη press conference που λένε, και του Άγχελ Κρέσπο εν όψη του αυριανού αγώνα με την Μπενφίκα. Θα ακούσουμε ευθύς αμέσως τι έχει να πει ο Πορτογάλος προπονητής, τι έχει να πει ο αμυντικός του ΠΑΟΚ που πιθανόν να καλύψει αύριο το δεξί άκρο αντικαθιστώντας τον Ροντρίγκο. Εδώ είμαστε, Κώστας Θεσσαρός στο μικρόφωνο, είστε συντονισμένοι στον αθλητικό Λίμπερο σε 107 και 4 τον FM και είμαστε εν αναμονή για τον αυριανό αγώνα, μονό παιχνίδι, ΠΑΟΚ Μπενφίκα. Περνάμε λοιπόν τον τρίτο προκριματικό γύρο και μετά συναντάμε την Κράσνονταρ σε διπλό παιχνίδι για τα play-offs του Champions League. Πίσω μας αφήσαμε την Μπεσίκτας, επίσης μεγάλο όνομα, ένα παιχνίδι που η ομάδα πραγματικά πρέπει να μπει χωρίς άγχος. Το άγχος το έχουν οι Πορτογάλοι που έχουν ξοδέψει κοντέινερ με εκατομμύρια και αύριο παίζουν την υπόστασή τους, παίζουν όλη τους τη χρονιά. Εμείς έχοντας, θα μου επιτρέψετε την έκφραση, καβατζωθεί με τους ομίλους του Europa League, μαξιλαράκι αλλιώς, δεν έχουμε κανένα άγχος. Πάμε να δούμε τον αντίπαλο στα μάτια που δεν έχει πρώτερη αγωνιστική δράση, που δεν έχει ομοιογένεια γιατί έχουν μπει αρκετοί καινούργοι παίκτες, που όμως είναι μια τεράστια ευρωπαϊκή, μέσα στις μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις, ένα δύσκολο παιχνίδι. Φυσικά δεν υποτιμούμε κανέναν, εννοείται, αλλά πρέπει οι παίκτες του Αμπέλ Φερέιρα, οι παίκτες του ΠΑΟΚ να μπουν να κοιτάξουμε τον αντίπαλο στα μάτια, να τρέξουμε πάρα πολύ, να μηδενίσουμε τα λάθη, τα εύκολα λάθη, τα πουλήματα της μπάλας, οι γραμμές να έχουν συνοχή και να το πιστέψουν οι παίκτες ότι μπορούν να αποκλείσουν αυτόν τον αντίπαλο που στο παρελθόν 3 φορές μας έχει στεναχωρήσει. Άρα εδώ δεν υπάρχει άλλο περιθώριο. Περιμένουμε για να ξεκινήσει η συνέντευξη τύπου. Είμαι βέβαιος ότι θα ρωτηθεί και για το θέμα του δεξιού back half. Είδαμε τον Diego Bisesvar πρώτη φορά νομίζω στην καριέρα του να καλύπτει στο μάτς με τη Λάρισα την Πτέρυγα και να τα πηγαίνει υπέροχα, προετοιμάζοντας διάφορα για τους επιθετικούς, ανάμεσα σε αυτά και η assist που έβγαλε στον υπέροχο πιτσιρικά τον Χρήστο Τζόλι για το καταπληκτικό γκολ που έκρινε και το παιχνίδι. Όμως άλλο μάτς είναι αυτό τώρα με την Μπενφίκα, άλλου διαμετρήματος ο αντίπαλος, άλλης δυναμικότητας, άλλο τελείως το παιχνίδι και η φυσιογνωμία του και η σημαντικότητά του και η δυσκολία και η κλάση του αντιπάλου, οπότε πιθανόν να πάει σε έναν πιο αμυντικογενή παίχτη εκεί και από ό,τι όλα δείχνουν ο Άγχελ Κρέσπο, ο δεν θα γίνω ποτέ αφίσα σε παιδικό δωμάτιο, αυτός ο αθόρυβος εργάτης που όταν ήρθε από την Αγγλία και την Άστον Βίλα όλοι έλεγαν «Αλλά μωρέ τι είναι αυτός τώρα» και ο γυρολόγος και δεν έχει στεριώσει πουθενά και όπου πήγε έριξε τις ομάδες και άμα ήταν τόσο καλός δεν θα έμενε εκεί που έπαιξε στο παρελθόν και τι είναι αυτός τώρα και τι μαλλί είναι αυτό και τι δόντια είναι αυτά, λες και θα διαφήμιζε ας πούμε κρέμες προσώπου ο Κρέσπο. Και ξέρουμε τι έχει προσφέρει, είδαμε πόσο σημαντικός παίκτης είναι, πόσο τεράστια ήταν η συμβουλή του στα δύο double, στο αίτο πρωτάθλημα και πόσο πολύ μεγάλη ήταν η απουσία του πέρσι με τον τραυματισμό που ήταν να τον αφήσει έξω για πολύ πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα και τελικά παρέμεινε πολύ καιρό έξω και η ομάδα την πλήρωσε την απουσία του. Άλλο ένα λάθος ιατρικό, άλλη μία παράληψη, άλλο ένα έγκλημα που δεν είναι της παρούσης τώρα να τα συζητάμε αυτά. Ο Κρέσπο που έλειψε πάρα πολύ, κυρίως όχι μόνο η αμυντική του συμπεριφορά και το πώς αναχέτιζε τον αντίπαλο, αλλά και πώς έκανε το λεγόμενο χτίσιμο από πίσω, το λεγόμενο build up που λένε και στα χωριά μας, το πώς θα χτίσει το παιχνίδι, το πώς θα δομήσει το παιχνίδι η ομάδα ξεκινώντας από πίσω να φτιάξει τις κατεβασχέσεις, να φτιάξει το παιχνίδι της. Κάνω καθυστέρηση όπως καταλαβαίνετε, ξεκάθαρα, προκειμένου να περιμένουμε τον κύριο Φερέιρα που και αυτός στα δύο πρώτα αυτά επίσημα παιχνίδια
Η ομάδα έκανε αυτό που έπρεπε. Πρόκριση με την Μπεσίκτας. Ένα πολύ κομβικό παιχνίδι μεγάλη σημασία. Τρίποντο στο μάτς με τη Λάρισα. Και μακάρι και ο ίδιος φέτος να αποδείξει ότι δικαίως του δόθηκε η δεύτερη ευκαιρία. Γιατί πέρσι κάθε άλλο παρά ευχαριστημένοι ήμασταν όλοι. Κάθε άλλο νομίζω και ο ίδιος από την παρουσία του και από όλα τα πεπραγμένα του και τα λεγόμενά του. Δεν ήταν μόνο η πράξη, ήταν και οι δηλώσεις. Όμως φέτος αυτός έχτισε την ομάδα, αυτός από την αρχή έχει παραλάβει και έχει χτίσει το ρόστερ, έχει βγάλει εκτός αυτούς που δεν ήθελε, έχει βάλει αυτούς που θέλει και έχει βέβαια όλη την ευθύνη για όσα θα πράξει η ομάδα αρχής γενομένης από την πρόκριση με την Μπεσίκτας και τώρα και στο πρωτάθλημα, αλλά και στο αυριανό παιχνίδι με την Μπενφίκα. Το ξέρουν οι Πορτογάλοι, τους ξέρει, εκεί αγωνίστηκε, εκεί ήταν και προπονητής με επιτυχημένο πέρασμα. Από την Μπράγκα, ξέρουμε και εμείς τους Πορτογάλους, είναι μια χώρα από την οποία έχει αντλήσει πολύ σπουδαίες μονάδες ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια, έχει αντλήσει και προπονητές, με πρώτο και καλύτερο τον Φερνάντο Σάντος. Από εκεί ήρθε ο Βιερίνια, από εκεί ήρθε ο Λίνο, παίκτες που έγραψαν τη δική τους ιστορία με τη φανέλα του δικεφάλου. Από εκεί ήρθε φυσικά και ο Κωσέ Εσάο. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν, βλέπω σιγά σιγά ότι θα πάμε να συνδεθούμε με τη συνέντευξη τύπου του Αμπέλ Φερέιρα και του Άγχελ Κρέσπο για το αυριανό παιχνίδι με την Μπενφίκα. Είχαμε και την μεταγραφή ενός ακόμα παίχτη, του Περέιρα από την Νορβηγία, του αριστερού οπισθοφύλακα, 21χρονος, έρχεται με αρκετή αισιοδοξία, με αρκετή όρεξη. Έχω ακούσει ότι ο κόσμος του ΠΑΟΚ είναι τελείως τρελός, αυτό γνωρίζω. Έρχεται στην παρούσα φάση για backup, για αναπληρωματικός του Γιαννούλη. Αλλά δεν ξέρουμε αν ο Γιαννούλης θα μείνει, αν ο Γιαννούλης θα φύγει, αν φύγει, αν θα μείνει ο Περέιρα, ο Άντρες Νίλσεν Περέιρα. Πάμε τώρα στη συνέντευξη τύπου. Βλέπω στα μικρόφωνα τον Άγχελ Κρέσπο. Καλησπέρα σας. Και τον κύριο Αρωνιάδη. Hello to everyone. Are you okay Portuguese press for with English translation for our player? Or you need Portuguese? It's Spanish, but if you need Spanish, Alex will come to make the translation. Alex. Έλα. Έλα. Κάτσε. Καλησπέρα. Θέλω να ρωτήσω, επειδή έχει την εμπειρία των αγώνων με την Μπενφίκα, τι διαφορετικό θεωρεί ότι υπάρχει αυτή τη φορά, πέρα από ότι είναι ένα παιχνίδι στις συνθήκες που είναι. Buenas tardes, en primer lugar. Después, desde el momento que tú ya tienes la experiencia de jugar contra el Benfica, ¿cuáles crees que son las diferencias de este partido con los otros que ya has jugado? Estás en español. Sí, sí. Bueno, pienso que es un partido difícil, como todos. Seguro era un difícil partido, como sola. Tenemos la experiencia de que jugamos hace 2 años y podemos conocer al equipo un poco mejor. Seguro, yo no sé si paixamos a este antípalo 2 años antes, más que nada, conocemos capos calitera a este antípalo. Pero bueno, ellos también hicieron muchos cambios en jugadores. Ostoso, la verdad es que han hecho muchas cambios en prósopa. Y nosotros sabemos que es un grandísimo equipo. Sabemos que tiene una para muy dinámica ομάδα, una gran ομάδα. Pero nosotros estamos concentrados en nuestro trabajo, en hacer nuestro partido y daremos lo mejor que tenemos. Αλλά εμείς από δικιά μας την πλευρά είμαστε συγκεντρωμένοι 100% στον εαυτό μας, στο να δώσουμε το καλύτερό μας εαυτό στον αυριανό αγώνα, για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό το οποίο θέλουμε. ¿Cuál crees que es el punto más fuerte del Benfica, en que el Benfica es mejor? Η ερώτηση είναι ποιο πιστεύει ο ποδοσφαιριστής ότι είναι το δυνατότερο σημείο της ομάδας Μπενφίκα. Bueno, hemos visto que son un equipo agresivo. Είναι μια ομάδα αρκετά επιθετική.
sin balón en la presión alta. Όσον αφορά δηλαδή την πίεση που ασκούν χωρίς την μπάλα. Tiene un gran juego entre líneas. Mm-hmm. Έχουν πάρα πολύ καλό παιχνίδι μεταξύ γραμμών. Y evidentemente tienen mucha calidad individual. Και βέβαια έχουν πάρα πολύ ατομική ποιότητα, έτσι. En general es un grandísimo equipo, como he dicho antes. Όπως λοιπόν είπα και πριν, είναι μια μεγάλη ομάδα. Pero nosotros confiamos en nuestro trabajo, en nuestra calidad y veremos lo que pasa. Αλλά και εμείς έχουμε μεγάλη εμπιστοσύνη και στις δυνατότητές μας και στη δουλειά που έχουμε κάνει μέχρι τώρα και αύριο θα δούμε τι θα γίνει στο τέλος. Τότε ποιο είναι το δυνατότερο σημείο του νέου ΠΑΟΚ και ο ίδιος νομίζω ότι μπορεί να το κρίνει καλύτερα γιατί ήταν εκτός το προηγούμενο διάστημα, την προηγούμενη σεζόν, επέστρεψε, τι διαφορές βλέπουμε πέρσι. Importante, ¿cuál crees que es el punto fuerte de nuestro equipo desde el momento que el año pasado no jugaste tanto, por tanto tuviste la oportunidad de ver en nuestro equipo a evoluir desde el año pasado hasta ahora? Bueno, creo que en el último periodo también con el cambio de sistema el equipo fue más compacto. Θεωρώ πως από πέρυσι και σε σχέση με την φετινή σεζόν η αλλαγή στο σχηματισμό της ομάδας την έχει κάνει πιο συμπαγή. Somos un equipo serio, agresivo, trabajador. Είμαστε μια ομάδα όπως είμαστε και πιο πριν, με σοβαρότητα, με πειθαρχία, με σκληρή δουλειά. Y intentamos sacar provecho de nuestras máximas virtudes. Προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε τα πιο δυνατά μας σημεία. Intentar sacar provecho de los defectos del contrario. Όπως επίσης και από τις αδυναμίες που έχει ο εκάστοτε αντίπαλος μας. Y creo que en líneas generales estamos mejorando mucho, con más confianza y creo que partido a partido iremos a mejor cada vez. Θεωρώ πως πλέον νιώθουμε πάρα πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη σε αυτό το οποίο κάνουμε και θεωρώ πως αυτό είναι κάτι το οποίο φαίνεται και είναι κάτι το οποίο θα φανεί ακόμα περισσότερο και στους επόμενους αγώνες, αρχίζει ενωμένης από τον αυριανό. Han tenido muchas informaciones del entrenador sobre la forma como juega el Benfica. Οπότε η ερώτηση είναι αν είχαμε πάρα πολύ μεγάλη πληροφόρηση από την πλευρά του δικού μας προπονητή που είναι επίσης σε Πορτογάλο όσον αφορά τον αντίπαλο. Evidentemente el entrenador conoce muy bien al oponente a Benfica y σίγουρα ο αντίπαλος μας γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο προπονητής μας γνωρίζει πάρα πολύ καλά την αντίπαλη ομάδα. Y trabajamos muy bien en todas las líneas. Έχουμε δουλέψει πάρα πολύ καλά σε όλες τις γραμμές μας εν ώψη αυτού του αγώνα. Ahora es el momento nuestro de los jugadores de mostrar en campo lo que hemos trabajado en los entrenamientos. Και πλέον είναι στο δικό μας το χέρι, στο χέρι των ποδοσφαιριστών, να δείξουμε στον αγωνιστικό χώρο όλα αυτά τα οποία μας έχει πει ο προπονητής και τα οποία θέλουμε να εφαρμόσουμε στην πράξη. Αν είναι έτοιμος να παίξει δεξιός οπλισοφύλακας. Si ya estás preparado para jugar como lateral derecho. Por tanto, si él está pronto a jugar como lateral derecho. Sí, estoy preparado para jugar en la posición que el míster vea necesario. Si tengo que jugar, si tengo que estar fuera, sea la posición que sea, ayudaré al equipo al 100%. Εγώ είμαι προετοιμασμένος να δώσω το 100% μου, ανεξάρτητα από το αν θα αγωνιστώ ή όχι, ανεξάρτητα από το αν θα αγωνιστώ δεξιός οπλισθοφύλακας ή οποιαδήποτε άλλη θέση. Είμαι εδώ, είμαι έτοιμος και θέλω να βοηθήσω όσο γίνεται περισσότερο την ομάδα. Hola, buenas. Crespo, Pedro Suárez del periódico A Bola de Portugal. Te quería preguntar lo que piensas de la llegada de Andrija Zivkovic, antiguo jugador de Benfica, y si te ha dado y a tus compañeros algunos consejos sobre el equipo de Benfica. ¿Qué te ha dicho él sobre Benfica? Οπότε η ερώτηση έχει να κάνει με την μεταγραφή του Ζίβκοβιτς στον ΠΑΟΚ και το αν αυτός ο ποδοσφαιριστής μας έχει δώσει κάποιες πληροφορίες από την αντίπαλη ομάδα ή κάποιες συμβουλές ή γενικότερα τι θεωρεί ο ίδιος για την είσοδο του ποδοσφαιριστή αυτή στον ΠΑΟΚ. Bueno, él nos ha comentado un poco lo que todos sabemos, que es un gran equipo con mucha calidad. Σίγουρα μας έχει πει αυτό που έτσι κι αλλιώς όλοι γνωρίζουμε, ότι είναι μια ομάδα με πάρα πολύ μεγάλη ποιότητα. Y bueno, para nosotros creo que es un jugador con mucha calidad, con un desborde, con cosas diferentes a las que tenemos y creo que nos puede ayudar en el futuro mucho. Και όσον αφορά τον ίδιο τον Ζίβκοβιτς, θεωρεί ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος μπορεί να έχει χαρακτηριστικά τα οποία χρειαζόμασταν ως ομάδα, μπορεί να δώσει το κάτι διαφορετικό και αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε συνέχεια, ότι πραγματικά θα βοηθήσει την ομάδα.
Thank you. Muy bien. So, gracias. Obrigado. Hay que hacerlo más veces, ¿eh? ¿Eh? Hay que hacerlo más veces. Sí. Para platicar, sí, gracias. Χαμογελαστός και γεμάτος αυτοπεποίθηση. Ο Κρέσπο, ακούσατε, παίρνει θέση τώρα ο Αμπέλ Φερέιρα στα μικρόφωνα. Και είμαστε έτοιμοι να τον ακούσουμε. Καλησπέρα και καλή επιτυχία αύριο. Έχει κερδίσει τους Ζεζούς όταν ήταν ο Ζεζούς προπονητής στην Σπόρτη και της Αγώνας. Δεν έχει κερδίσει ποτέ την Μπενφίκα. Ο coach, μήπως είναι ήρθε η ώρα αύριο να γίνει και αυτό. Portanto, primeiro lugar, bom dia e bons dias para mim. A primeira pergunta é que o senhor já tem ganho os Jorge Jesus como treinador do Sporting, mas nunca tem ganho o Benfica como Benfica. Portanto, se o senhor acha que amanhã vai ter essa oportunidade para ganhar pela primeira vez o Benfica. Em primeiro lugar, bom dia a todos. Deixem-me dizer-vos a quem chega, aos jornalistas portugueses, que é um gosto ver-vos aqui. Κατά πρώτο λόγο, θα ήθελα να πω σε όλους καλημέρα και μια πιο ιδιαίτερη καλημέρα στους συμπατριώτες μου, Πορτογάλους δημοσιογράφους που βρίσκονται εδώ σήμερα. Espero que façam bom trabalho e tenham uma boa estadia. Και ελπίζω και είμαι σίγουρος ότι όλοι θα κάνετε πολύ καλή δουλειά. Amanhã estará seguramente um magnífico dia para ser a primeira vez, mas deixem-me dizer-te que. Já ganhei várias vezes contra o Benfica, como treinador e como jogador. Αύριο σίγουρα θα είναι μια πάρα πάρα πολύ καλή ευκαιρία για να νικήσω την Benfica, όχι εγώ, αλλά ο ΠΑΟΚ. Αλλά αυτό το οποίο εγώ θέλω να πω είναι ότι γενικότερα έχω κερδίσει την Benfica και ως παίχτης και ως προπονητής. Mas deixe-me dizer-vos também que amanhã é um jogo entre ΠΑΟΚ e Benfica, não é Abel Benfica ou Abel Jesus. É duas equipas que se vão defrontar aqui num Tumba com o mesmo objetivo de passar à próxima fase. Αλλά αυτό το οποίο θέλω να αφήσω ξεκάθαρο είναι ότι αύριο αγωνίζεται ο ΠΑΟΚ εναντίον της Benfica. Δεν αγωνίζεται ούτε ο Abel εναντίον της Benfica, είτε οτιδήποτε άλλο. Θα είναι ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι απέναντι σε δύο πάρα πολύ καλές ομάδες οι οποίες έχουν ένα κοινό στόχο. Και θα δούμε στο τέλος ποιος είναι αυτός ο οποίος θα περάσει. Αφού γίνεται τόσος λόγος για το ότι ο ΠΑΟΚ έχει πλεονέκτημα, μια και έχει Πορτογάλο προπονητή και μπορεί να συλλέξει πολλές πληροφορίες, το αποδέχεται έτσι είναι ή εν έτη 2020 είναι τόσο εύκολο να βρεις πληροφορίες για τον αντίπαλο που... Δεν παίζει ρόλο η εθνικότητα του κάθε προπονητή. Πρώτα απ' όλα, diz que desde o médico senhor é português, é muito fácil, podemos dizer, sacar informação sobre o nosso adversário. O senhor concorda com essa opinião que temos uma pequena vantagem sobre isso? Ou em um ano 2020 já é muito fácil para todos os treinadores sacar informações de todo lado e, portanto, isso tem mínimo impacto? Eu, para mim, os treinadores não têm segredos, porque ao domingo os treinadores mostram aquilo que fazem. Κατά πρώτο λόγο, για μένα, κανένας προπονητής δεν μπορεί να έχει μυστικά από τους υπόλοιπους. Και αυτό γιατί κάθε Κυριακή υπάρχει ο καθρέφτης του αγωνιστικού χώρου, από εκεί πέρα δείχνει ο καθένας τι ομάδα θέλει να φτιάξει. Mas fiquei contente por saber que o Crespo, em 3-4 palavras, conseguiu descrever as grandes ideias do nosso adversário. Και ουσιαστικά μου άρεσε πάρα πολύ το γεγονός ότι ο Κρέσπο, που μίλησε εδώ πέρα πριν από εμένα, ουσιαστικά μέσα σε 3-4 φράσεις κλειδιά κατάφερε και περιέγραψε πάρα πολύ καλά τον αντίπαλό μας. Mas para mim, o mais importante é a capacidade que a nossa equipa amanhã tem de chegar dentro do campo e impor o nosso jogo. Ωστόσο, για μένα, στον αυριανό αγώνα, το σημαντικότερο κομμάτι αυτού θα είναι το κατά πόσο θα μπορέσουμε να είμαστε ικανοί να φτάσουμε μέσα στον χρονικό χώρο και να επιβάλλουμε το δικό μας παιχνίδι. Και olhamos para este jogo como um desafio, como uma oportunidade. Com coragem de chegar dentro de campo e fazer aquilo que fazemos todos os dias. Σίγουρα για μας είναι ένα παιχνίδι με πολύ μεγάλη πρόκληση, είναι ένα παιχνίδι το οποίο το περιμένουμε πώς και πώς και ένα παιχνίδι στο οποίο θέλουμε να δείξουμε ότι μπορούμε να κάνουμε το παιχνίδι μας απέναντι σε οποιαδήποτε αντίπαλο. Abel, finalmente, boa tarde, Pedro Rosmaninho TV, mas estou aqui em representação de vários colegas, trago também várias perguntas, vamos ver quantas consigo fazer. Antes de mais, deixa-me perguntar-lhe, estava a dizer que não é um confronto entre Abel e Jorge Jesus, é sim um jogo entre Paok e Benfica, mas naturalmente que está a par da realidade que vai acontecendo em Portugal, do investimento de muitos milhões que foi feito neste plantel do Benfica, o regresso de Jorge Jesus também acabou por ser muito mediático. É um Benfica mais forte com Jorge Jesus no comando? Eu vou falar da minha equipe. Η ερώτηση αφορούσε το γεγονός ότι, όπως είπε και ο προπονητής, δεν είναι ένα μάτς μεταξύ του Ζόρζ Ζεζούς και του Αμπέλ, είναι ένα μάτς μεταξύ του ΠΑΟΚ και της Μπενφίκα. Και το γεγονός είναι όμως ότι η Μπενφίκα έχει δυναμώσει πάρα πολύ και σε πρόσωπα, έχει φέρει ένα καινούριο προπονητή, όπως είναι πάρα πολύ γνωστός. Και αν θεωρεί ο προπονητής ότι με αυτόν τον προπονητή, της Μπενφίκα δηλαδή, τον νέο προπονητή, τον Ζόρζ Ζεζούς, η Μπενφίκα είναι πολύ πιο δυνατή.
Sim, tudo o que disse é verdade, mas essa parte eu não controlo. Όλα αυτά τα οποία είπε ο συνάδελφός σας είναι αληθινά, ωστόσο είναι κομμάτια τα οποία εγώ δεν μπορώ να ελέγξω. Tem bom treinador, tem bons jogadores, tem um dos maiores investimentos da história. Έχει καλό προπονητή, ναι. Έχει καλούς ποδοσφαιριστές, ναι. Έχει ίσως κάνει τη μεγαλύτερη επένδυση της ιστορίας της. Que vai jogar contra uma equipa que tem muita ambição. Αλλά θα παίξει απέναντί της μια ομάδα που έχει πάρα πολύ μεγάλη φιλοδοξία. Vai ter muita disciplina. Μεγάλη τακτική πειθαρχία μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Vai ter que trabalhar muito. Θα πρέπει και θα δουλέψει πάρα πολύ σκληρά. E vai pôr todo o seu talento dentro das quatro linhas. Και θα βάλει όλη την ατομική ποιότητα και ομαδική ποιότητα όλων μέσα στον αγωνιστικό χώρο. E eu, enquanto treinador, sempre fui habituado com menos a ter que fazer mais. É isso que eu vou procurar fazer. Και εγώ ως προπονητής πάντα προσπαθούσα με αυτά τα οποία έχω στη διάθεσή μου να βγάλω το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Αυτό θα κάνω και αύριο. Foi assim que eu cresci como treinador. Έτσι μεγάλωσα και έτσι βελτιώθηκα ως προπονητής από τις μικρές ηλικίες που είχα αναλάβει μέχρι τώρα. E antes como jogador também. Και ως ποδοσφαιριστής νομίζω ότι είχα την ίδια πορεία. Boa tarde, Abel. Nuno Matos, Antena 1. Pergunto-lhe se mantém a ideia de que para esta eliminatória, para esta terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, o Benfica é favorito, se mantém essa ideia. E já agora, se me permite, outra questão que tem a ver com Zivkovic, que era um jogador que perdeu espaço no Benfica, que agora chega ao PAOK. Como é que estão a ser estes primeiros tempos? Se vai apostar nele nesta eliminatória, se ele pode ser uma cartada importante também para esta para este sonho do Paok, que é chegar à fase de grupos da Liga dos Campeões, se passar, obviamente, o Benfica tem ainda depois o jogo com o Krasnodar. Ou não, logo se vê. Οπότε η ερώτηση ουσιαστικά είναι το γεγονός ότι η Μπενφίκα, εάν κατά την άποψη του Μπελ Φερέιρα η Μπενφίκα είναι το φαβορί στον αυριανό αγώνα, κατά πρώτο λόγο. Και κατά δεύτερο λόγο είναι γεγονός ότι ο Πάκο έχει κάνει μεταγραφή τον Ζίβκοβιτς από την Μπενφίκα. Οπότε, καταρχάς, αν αυτός ο ποδοσφαιριστής είναι διαθέσιμος για τον αυριανό αγώνα και γενικότερα ένα σχόλιο για αυτόν, αν θα βοηθήσει ή οτιδήποτε άλλο. É verdade, não vamos esconder aquilo que são os factos. O Benfica é favorito. Είναι μια αλήθεια αυτή, δεν νομίζω ότι αξίζει να κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας. Η Μπενφίκα είναι το φαβορί. Mas o PAOK quer fazer história. O PAOK tem esse objetivo de passar à próxima fase. E é isso que nós vamos procurar amanhã dentro das quatro linhas fazer. Αλλά, και υπάρχει ένα μεγάλο αλλά εδώ πέρα, ο PAOK είναι έτοιμος να κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα για να πετύχει αυτό το οποίο δεν έχει πετύχει ποτέ και θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να γίνει αυτό πραγματικότητα. Em relação ao Zivko, eu conheci-o bem, foi um jogador que jogou muitos anos em Portugal, vai nos ajudar seguramente, é um jogador que tem muita qualidade mesmo. Όσον αφορά τώρα τον Zivkovic, ένας ποδοσφαιριστής που τον ήξερα πάρα πολύ καλά, ένας ποδοσφαιριστής που ήρθε για να μας βοηθήσει και θεωρώ πως έχει πραγματικά πάρα πολύ ποιότητα. O Benfica, como disse bem, por esta ou por aquela razão, entendeu que os caminhos se fecharam, mas para nós foi uma boa notícia a nossa direção nos poder trazer este jogador, porque de facto vai acrescentar qualidade e competitividade à nossa equipa. Η Μπενφίκα τώρα για τον οποιοδήποτε λόγο δεν είναι κάτι που μας αφορά αυτό, αποφάσισε να χωρίσει τους δρόμους της με τον ποδοσφαιριστή. Για μας θεωρώ πως ήταν μια καλή ευκαιρία να τον αποκτήσουμε. Έτσι και έγινε και πιστεύουμε πραγματικά ότι θα μας βοηθήσει πάρα πολύ στο μέλλον. Επειδή είπε προηγουμένως ότι η Μπενφίκα είναι φαβορή και η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ στο προηγούμενο παιχνίδι με την Μπεσίκτας είχε την πίεση μαζί και την ανάγκη να πάει σε ομίλους ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Αυτό το έχει τώρα δεδομένο. Αν το μεγαλύτερο ατού του ΠΑΟΚ είναι ότι πλέον παίζει χωρίς άγχος, δεν θα τον κατηγορήσει κανένας έχοντας απέναντι την Μπενφίκα. Και μία δεύτερη ερώτηση, επειδή το είπε προηγουμένως και χαιρέτησε και τους συμπατριώτες του δημοσιογράφους, αν θέλει να μας πει σε αυτό το διάστημα που είναι και εδώ, ποιοι εκτιμούν περισσότερο τη δουλειά του, οι Έλληνες δημοσιογράφοι ή οι Πορτογάλοι. Pronto, em primeiro lugar, desde o momento que o senhor disse que para mim é o favorito é o Benfica, vamos a ver, portanto, também é uma equipa, porque no jogo contra o Besiktas nós tínhamos a grande necessidade de passar, tínhamos essa pressão, porque a equipa tinha de voltar nas competições europeias, agora isso já está feito, pelo menos, e portanto queremos agora fazer um passo mais. Portanto, se amanhã o senhor acha que o facto que nós vamos jogar sem grande pressão, podemos dizer, no facto que ninguém vai criticar a nossa equipa se ela não passa contra o Benfica, se isso vai nos fazer bem, ou se é assim um caso. E em segundo lugar, desde o momento que o senhor já está aqui um ano, já sabe muito bem, conhece muito bem os jornalistas gregos e os portugueses, se pode dar algumas, o que é que tem de semelhanças, podemos dizer, quem, podemos dizer, trata melhor do mister dos jornalistas.
Dizermos primeiro uma coisa, a pressão é diária. Κατά πρώτο λόγο, εμείς δεν σκεφτόμαστε έτσι ακριβώς. Η πίεση για μας είναι καθημερινή και είναι ίδια. Η pressão que nós tínhamos contra o Besiktas é a mesma pressão que temos. Για μας η πίεση που είχαμε στο παιχνίδι με την Besiktas είναι ακριβώς η ίδια που έχουμε και για τον αυριανό αγώνα. E se quiserem, eu ainda aumentei a pressão, porque disse que deixou de ser sonho e passou a ser objetivo quando passamos o Besiktas. Και αν θέλετε, για μένα τουλάχιστον προσωπικά έχει αυξηθεί η πίεση που έχω ασκήσει στους ποδοσφαιριστές σε αυτό το κομμάτι, γιατί πλέον το όνειρο θέλουμε να γίνει πραγματικότητα. Quem representa o PAOK tem que estar preparado para ganhar, seja contra quem for, seja em que estádio for, seja que adversário for. Και εξάλλου, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οποιοδήποτε βρίσκεται στον ΠΑΟΚ πρέπει να είναι προετοιμασμένος να παίζει πάντα για την νίκη, ανεξαρτήτου αντιπάλου, ανεξαρτήτου δυναμικότητας, να υπάρχει μόνο αυτό το αποτέλεσμα στο μυαλό του. Em relação aos jornalistas, eu tenho muito boa relação. Τώρα, όσον αφορά τους δημοσιογράφους, έχω μια πάρα πολύ καλή σχέση με όλους. Entendo também que vocês são uma parte fundamental para promover o espetáculo. Και καταλαβαίνω και γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι όλοι σας είστε πάρα πολύ σημαντικοί, ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι στο να μπορέσετε να αναπτύξετε αυτή την ιδέα του ποδοσφαίρου. E tem que dizer mal do treinador quando jogamos mal e quando as coisas não correm bem. Και πρέπει να κριτικάρετε και να λέτε άσχημα συσσαγωγικά πράγματα για τον προπονητή όταν η ομάδα του δεν αγωνίζεται καλά ή όταν ο ίδιος κάνει κάποια λάθη. E tem que dizer bem quando as coisas correm bem também. Και το αντίστροφο. Να λέτε δηλαδή καλά πράγματα όταν βλέπετε ότι γίνεται κάτι καλό. Agora a gente sabe que futebol ainda bem que é assim que toda a gente percebe futebol, né? Todos percebemos futebol, eu percebo, vocês percebem, meu tio percebe, a minha prima percebe. Quer dizer, toda a gente percebe ainda bem porque futebol é mais por causa disso, é que toda a gente percebe futebol. Και το ποδόσφαιρο είναι μαγεία για το γεγονός ότι όλοι μπορούμε να έχουμε μια άποψη από αυτό και όλοι καταλαβαίνουμε από αυτό. Δηλαδή και τον θείο μου να ρωτήσεις, τη θεία μου, την ξαδέρφη μου, όποιο και να ρωτήσεις, έχει μια γνώμη για το ποδόσφαιρο και δεν είναι εντελώς αβάσιμη. Poucos têm o curso, mas muitos percebem. Λίγοι έχουν το δίπλωμα, μπορούμε να πούμε, το να μπορούν να είναι δημοσιογράφοι πραγματικοί, αλλά όλοι έχουν μια γνώμη. Abel, agora só mesmo para fechar, vou já meter duas perguntas de uma vez para tentar despachar já isto. O conhecimento que tem sobre o futebol português, sobre os jogadores do Benfica, sobre o treinador, vai mexer também naquilo que vai ser a abordagem que vai ter ao jogo amanhã? E depois outro é, eu há dois anos estive aqui e é verdadeiramente incrível o ambiente que se vive nas bancadas. Você saberá isso certamente muito melhor do que eu. Estamos todos a habituar a este novo normal, como lhe chamam. Agora, vai ser estranho para si também jogo com esta carga, acredito que também tenha uma carga emocional para si, defrontar uma equipa portuguesa, o PAOK nunca conseguiu chegar a uma fase de grupos da Liga dos Campeões, vai ser estranho não ver ninguém naquelas bancadas que costumam estar tão fervorosas. Οπότε η ερώτηση είναι δύο σκέλη. Το πρώτο κομμάτι έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο προπονητής γνωρίζει πάρα πολύ καλά την πορτογαλική πραγματικότητα, τους ποδοσφαιριστές, το ποδόσφαιρο, την ποιότητα που έχει. Οπότε, εάν αυτό θα επηρεάσει το πώς θα προσεγγίσει τον αυριανό αγώνα. Και κατά δεύτερο λόγο, όλοι γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά την ατμόσφαιρα που επικρατεί στην Τούμπα. Ωστόσο, δυστυχώς, μέσω αυτής της καινούργιας πραγματικότητας που ζούμε, αύριο δεν θα υπάρχουν φιλάθλοι στον αγωνιστικό χώρο και αν θα είναι παράξενο το γεγονός ότι ένα παιχνίδι τόσο μεγάλης σημασίας θα γίνει ουσιαστικά χωρίς καθόλου κόσμο για να μπορέσει να δώσει αυτό τον παλμό. Em relação à primeira pergunta, e vocês ouviram muitas vezes a dizer isso, porque já vos disse, estou habituado com menos a ter que fazer mais. E o segredo para isso é ajustar as velas em função do vento. Όσον αφορά το πρώτο κομμάτι, από τη στιγμή που, όπως είπα και πιο πριν, πάρα πολλές φορές στην καριέρα μου έχω προσπαθήσει να πάρω το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με βάση αυτά τα οποία διαθέτω στην διάθεσή μου, αυτό ακριβώς θα προσπαθήσω να κάνω και αύριο. Θα προσπαθήσω δηλαδή να προσεγγίσω το παιχνίδι με ένα τέτοιο τρόπο που θα αυξήσω όσο γίνεται περισσότερο τις πιθανότητες της ομάδας μου να κερδίσει τον αγώνα. Disse-vos também muitas vezes que tínhamos três rotas de ataque, já na altura que era treinador em Portugal, e agora é escolher aquela que nós entendemos que para este adversário é a melhor rota para conseguir atacar o nosso adversário. Όπως είχα πει, δηλαδή, κάποιες φορές στην Πορτογαλία, όταν ήμουν ως προπονητής, υπάρχουν τρεις συγκεκριμένοι δρόμοι που μπορούν να οδηγήσουν στην νίκη. Τώρα επαφείται σε εμάς να διαλέξουμε τον ενδεδειγμένο δρόμο, ο οποίος θα μπορέσει να μας φέρει την νίκη στον αυριανό αγώνα. Agora sabemos que, como disseste bem, o Tumba com adeptos são mais 50% de motivação, de ambição, de exigência em cima, que nos ajuda, que nos empurra. É o 12º jogador, vocês sabem disso. A força deste clube vem muito também pelos seus adeptos. Τώρα, όπως πολύ καλά είπε και ο συνάδελφός σας, μια γεμάτη Τούμπα σίγουρα θα έκανε τα πράγματα τελείως διαφορετικά, θα αύξανε πάρα πολύ τις πιθανότητές μας, θα αύξανε πάρα πολύ
τα επίπεδα της συγκέντρωσης, τα επίπεδα του πάθους, της φιλοδοξίας των ποδοσφαιριστών μας, και αυτό για μας ήταν κάτι πάρα πολύ θετικό. Η δύναμη του συλλόγου αυτού απορρέει πάρα πολύ από τους φιλάθλους της, που ζουν πραγματικά το παιχνίδι χωρίς φίλτρα. Agora, o ser humano tem essa capacidade de se adaptar constantemente. Nós, por natureza, temos essa capacidade e nós temos que nos adaptar agora a ter que jogar sem público em função das circunstâncias. Αλλά από εκεί και πέρα οι συνθήκες είναι δεδομένες και είναι ίδιες για όλους αυτή τη στιγμή, δυστυχώς. Ο άνθρωπος γενικότερα έχει μια πάρα πολύ μεγάλη τάση να μπορεί να προσαρμόζεται στα εκάστοτε δεδομένα. Αυτό είναι αυτό το οποίο θα κάνουμε κι εμείς. Αλλά σίγουρα αυτό δεν αλλάζει σε καμία περίπτωση την ταυτότητα και το DNA του συλλόγου αυτού, που είναι να παίζει οποιοδήποτε αγώνα μόνο και μόνο για την νίκη. Προσαρμογή του ΠΑΟΚ στα εκάστοτε δεδομένα και την προσέγγιση του μάτς στο τελευταίο παιχνίδι χρησιμοποιήθηκε ο Μπίσεσβαρ σε μια θέση που συζητήθηκε πολύ. Η απάντησή του ήταν ότι θα χρησιμοποιεί παίκτες αναλόγως της προσέγγισης του μάτς, των χαρακτηριστικών του αντιπάλου. Όταν ο αντίπαλος αμήνεται, κουμπώνει καλύτερα ο Μπίσεσβαρ. Όταν είναι επιλογή δική μας να αμυνόμαστε, ενδεχομένως να πάει σε μια επιλογή Κρέσπο ή Ροντρίγκο, όταν με το κανό επανέλθει. Χωρίς να μπούμε σε ονόματα και πλάνο ενδεκάδας, πώς το προσεγγίζει ο ίδιος σε μια θέση στη συγκεκριμένη που συζητιέται πολύ. Πρώτα του δέσμευμα του κ. Φαλόδα Adaptação, η abordagem aos jogos. Como o senhor disse no último jogo, que o Diego jogou porque nós achávamos que o nosso adversário ia jogar muito em termos defensivos, portanto precisávamos de um jogador mais criativo nessa posição específica. E na função do cada jogo, vamos meter o jogador que melhor faça essa posição, portanto, sem querer entrar em nomes, pode ser o Crespo, pode ser o Rodrigo quando ele volta, portanto, sem entrar em nomes, é essa abordagem que vamos ter no jogo da manhã. Não lhe vou responder especificamente à pergunta, mas vou-lhe responder à pergunta desta maneira. Χωρίς να απαντήσω κατευθείαν στην ερώτησή σας, θα την πάω λίγο γύρω-γύρω. Por exemplo, se compararmos os jornalistas gregos com os portugueses, eu em Portugal mexia os jogadores, jogava em todas as posições e ninguém me dizia que este é extremo, agora está a jogar a lateral ou é lateral. Ninguém dizia nada. Aqui eu troco um jogador de posição. Ένα σχόλιο το οποίο μπορώ να κάνω είναι το γεγονός ότι, παραδείγματος χάρη στην Πορτογαλία, οι Πορτογαλοί δημοσιογράφοι, όταν με έβλεπαν να κάνουν έτσι πάρα πολλές αλλαγές προσώπων που έπαιζαν, που δεν έπαιζαν μάλλον στην πιο φυσική τους θέση, μπορούσαν να το πάρουν, ας το πούμε έτσι, πιο normal. Ενώ εδώ πέρα, από ό,τι βλέπω, αυτό είναι λίγο κάτι πιο δύσκολο να το αποδεχτεί κανείς. Το γεγονός δηλαδή ότι μπορεί να παίξει κάποιος ποδοσφαιριστής σε μια διαφορετική από τη φυσική του θέση, χωρίς να υπάρχει κάποιο θέμα. Όταν τρώω τους posição, é porque eles se sentem confortável nessa posição, porque aceitam esse desafio de servir a equipa nessas posições, que sejam diferentes. Ωστόσο, όταν εγώ κάνω κάτι τέτοιο, πρώτα-πρώτα, είναι κάτι το οποίο έχει δοκιμαστεί πάρα πολύ στην προπόνηση, είναι κάτι το οποίο έχει συζητηθεί με τον εκάστοτε ποδοσφαιριστή, ο οποίος νιώθει έτοιμος να ανταποκριθεί σε αυτό το κομμάτι και να πάρει αυτή την πρόκληση για να γίνει καλύτερος και να βοηθήσει την ομάδα. Como eu vos disse, cada jogo tem uma história e nós temos que olhar para quem é o nosso adversário e ajustar as velas em função do vento. Και βέβαια, από τη στιγμή που κάθε παιχνίδι έχει τη δικιά του ιστορία και τις δικές του ιδιαιτερότητες, αυτό το οποίο εμείς πρέπει να κάνουμε είναι να διαλέξουμε το καλύτερο δυνατό πλάνο και τους καλύτερους ποδοσφαιριστές που μπορούν να υπηρετήσουν αυτό το πλάνο σε σχέση με τον κάθε αγώνα. E quando falo só no plano estratégico, porque nós não vamos alterar a nossa forma de jogar. Falo και... no plano estratégico só. Εννοείται ότι μιλάω μόνο για το πλάνο στρατηγικής που έχουμε, γιατί η ταυτότητά μας ή το μοντέλο το οποίο ακολουθούμε δεν πρόκειται να αλλάξει. Se nós jogarmos contra o Besiktas, é uma equipa que ataca ao mesmo nível que nós. Se jogarmos com o PAOK Larissa, o PAOK está aqui, Larissa está aqui. E agora vamos ter aqui o favoritismo do lado do Benfica, mas nós vamos, o objetivo é o mesmo, é... Vamos tentar enganá-los. Οπότε ο στόχος για μας παραμένει ο ίδιος. Σίγουρα, όταν παραδείγματος χάρη παίζαμε εναντίον της Μπενφίκα, που ήταν πάνω κάτω μια ισαντίνομη ομάδα, είχαμε μια άλλη προσέγγιση. Όταν παίζαμε με τη Λάρισα, που ξεκάθαρα εμείς ήμασταν το φαβορί και ξέραμε ότι είχαμε την μπάλα στα πόδια μας, άλλη ήταν η προσέγγιση. Και αύριο, από τη στιγμή που λέμε ότι η Μπενφίκα είναι το φαβορί, άλλη θα είναι προσέγγιση. Αλλά σε κάθε περίπτωση ο στόχος παραμένει ο ίδιος και είναι μόνο η νίκη. Αν και ίσως είναι εκτός αγώνα, ένα σχόλιο για την τελευταία μεταγραφή του ΠΑΟΚ, τον Περέιρα. Και τυπικά, αν θα τον έχει στη λίστα, αν το σκέφτεται να τον δηλώσει στη λίστα, γιατί έχει το δικαίωμα, ακόμη και σήμερα. Τον verdade que um pouco fora do contexto, mas se o senhor quer comentar o Pereira, o nosso novo jogador, o que é que ele achou dele e se ele vai estar na lista, porque temos esse direito de entrar na lista.
A verdade é que o mais importante e o nosso foco agora tem que ser no jogo da manhã. E a verdade é que, pragmati, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι στον αυριανό αγώνα. E para fechar essa pergunta, vocês sabem muito bem, na quarentena eu dei uma entrevista e falámos muito aquilo que seria o futuro do PAOK, aquilo que o dono me pediu, que o boss me pediu. Απλώς αυτό το οποίο μπορώ να πω πάνω σε αυτήν την ερώτηση είναι κάτι το οποίο είχα πει και στην συνέντευξη που έκανα κατά τη διάρκεια της καραντίνας, που είναι κάτι το οποίο μου είχε ζητηθεί από τον κύριο Σαββίδη. Vamos correr riscos, mas a minha vida e a vida é feita de riscos e eu gosto de riscos. Ότι θα διατρέξουμε ρίσκα και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να διατρέχω ρίσκα, η ζωή είναι γεμάτη ρίσκα και αυτό θα κάνω. Και desafios também. Ρίσκα και προκλήσεις. Entrar na lista? Não. Όχι. Boa tarde, Abel. Pedro Soares, do Jornal da Bola. Eu queria lhe perguntar, aliás, tem-se falado um pouco desta questão da ausência de um lateral direito de raiz no PAOK para este jogo. Pergunto-lhe se de alguma forma está convencido que o Jorge Jesus vai tentar explorar essa situação. E também, neste contexto, no ano passado, os adversários do Benfica escolhiam todos o flanco direito do Benfica para atacar. Ainda continua a ser o filão a explorar no Benfica, pelo que teve a oportunidade de ver nos jogos de pré-temporada? O Benfica é uma equipa como o PAOK. Tem ideias muito semelhantes, a forma de construir é muito semelhante, grandes princípios muito semelhantes e vale-se sobretudo pela qualidade coletiva. Η ερώτηση έχει να κάνει ουσιαστικά με το μοντέλο το οποίο ακολουθάει η Μπενφίκα, το επιθετικό μοντέλο, και τι μπορούμε να κάνουμε εμείς γι' αυτό. Και η απάντηση αρχικά έχει ως εξής, ότι θεωρώ πως η Μπενφίκα έχει ένα μοντέλο παιχνιδιού το οποίο είναι αρκετά επιθετικό και το οποίο είναι αρκετά κοντινό σε αυτό το οποίο προσπαθούμε και εμείς να κάνουμε ως ΠΑΟΚ. Σίγουρα η αντίπαλη ομάδα έχει πάρα πολύ μεγάλη ποιότητα. O Jesus a dizer para jogar só pelo lado esquerdo pelo Everton e deixar o Pizzi e o Rafa sem tocar na bola, não estou a ver. Και όσον αφορά το αν υπάρχει μια συγκεκριμένη πλευρά από την οποία προτιμάει μάλλον να επιτίθεται η αντίπαλος μας, η απάντηση είναι ότι εγώ δεν φαντάζομαι ποτέ τον Ζόρζ Ζεζούς να λέει παραδείγματος χάρη ότι πρέπει να επιτεθούμε μόνο από την δεξιά πλευρά παραδείγματος χάρη και να αφήσουμε μετά τον Πίζη και τον Ράφα από την άλλη πλευρά απομονωμένους για να πάρουν την μπάλα για να κάνουν μετά κάποια ενέργεια. Agora, são equipas que defendem de maneira diferente, mas atacar muito parecido. Θεωρώ λοιπόν ότι γενικότερα, ως ένα γενικότερο σχόλιο, ότι είναι ομάδες οι οποίες στο επιθετικό τους κομμάτι έχουν πάρα πολύ μεγάλες ομοιότητες, αν και είναι αλήθεια ότι στο αμυντικό τους κομμάτι αμήνονται με τρόπο διαφορετικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Thank you very much. Yes, let the last. Yes. Sorry. Λοιπόν, αυτός ήταν και ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Αμπέλ Φερέιρα. Ακούσατε νωρίτερα και τις δηλώσεις και τα λεγόμενα του εκ των αρχηγών της ομάδας του Άγχελ Κρέσπο και όσα είπε ο προπονητής, πολύ συνειδητοποιημένοι και οι δύο για την δυναμικότητα του αντιπάλου αλλά και με εμπιστοσύνη, με αυτοπεποίθηση στις δυνάμεις της ομάδας. Εμείς θα πάμε σε διαλυματάκι και επιστρέφουμε ευθύς αμέσως, μένετε συντονισμένοι εδώ στον αθλητικό Λίμπερο. Εκτός απρόπτου θα έχουμε σύνδεση με Κώστα Βασιλόπουλο αμέσως μετά το διάλειμμα. Εμένα πάντως με άρεσε, που λένε, άντε να το πούμε πιο σωστά γραμματικά, εμένα μου άρεσε που δεν τους είδα αγχωμένους στους δικούς μας. Δηλαδή και τον Κρέσπο και τον Φερέιρα δεν τους είδα αμάν, παίζουμε με την Μπενφίκα και τι θα γίνει και καταστροφή και αν δεν περάσουμε και... Όχι. Με αυτοπεποίθηση, με σεβασμό στον αντίπαλο, πάμε να παίξουμε, ξέρουμε ποιους έχουμε απέναντι, γνωριζόμαστε πολύ καλά, δεν υπάρχει κάτι κρυφό, έτσι στη σύγχρονη εποχή. Λοιπόν, στην ερώτηση που απασχολεί στο περισσότερο αγωνιστικό σκέλος για τον Κρέσπο και αν μπορεί να καλύψει το δεξί άκρο της άμυνας, η απάντησή του ήταν εγώ. Είμαι εδώ, είμαι 100% εδώ. Όπου παίξω, όσο παίξω. Όπου χρειαστεί, ό,τι χρειαστεί. Ωραίος. Τον υπεραγαπάω τον τύπο αυτόν. Το λέω για τους μεσημερινούς γιατί οι πρωινοί το ξέρουν. Τελείως αντιεμπορική φάτσα. Λέω χαρακτηριστικά, το λέω, οι παλαιοί το ξέρουν ότι είναι ο τύπος που δεν θα γίνει ποτέ αφίσα σε παιδικό δωμάτιο. Δηλαδή, θα τον βάλεις ρε παιδί μου στην αφίσα
παράδειγμα, ο Πέλκας μπαίνει αφίσα. Ξεκάθαρα. Έτσι. Ο Πασχαλάκης μπαίνει αφίσα. Ο Άκπομ μπαίνει αφίσα. Ο Μάτος μπαίνει αφίσα. Ο Μπίσεσβαρ μπαίνει αφίσα. Ο Βιερίνια μπαίνει αφίσα. Ο Κρέσπο δεν μπαίνει αφίσα. Είναι η θέση, είναι η φάτσα, είναι η κοψιά, είναι το μαλλί, είναι όλο. Δεν είναι, ρε παιδί μου. Και θυμάμαι σαν τώρα τις γκρίνιες όταν ήρθε. Τις γκρίνιες όταν ήρθε. Πάμε τώρα να δούμε αν έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον διευθυντή της Φόρτσα, τον Κώστα Βασιλόπουλο. Χαίρετε. Γεια σου Κωστή, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Γεια σου Κώστα μου. Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Θέλεις να γυρίσουμε λίγο πίσω στο μάτς της Παρασκευής, να τα πάμε χρονικά? Γιατί όχι, βεβαίως. Τι σου άφησε το μάτς της Παρασκευής σαν γεύση? Τι σου μένει από αυτή την αναμέτρηση ανήθιση, την καλοσύνη να μας πεις? Μια πολύ γλυκιά γεύση θεωρώ, γιατί είδαμε ένα ΠΑΟΚ μαχητή. Ένα ΠΑΟΚ που διέκρινε τους παίκτες του, ένα μαχητικό πνεύμα και ένα ομαδικό πνεύμα. Ναι. Στοιχεία που ήρθαν να επιβεβαιώσουν την εικόνα που έδωσε η ομάδα στο παιχνίδι με την Πεσίκτας. Ναι. Βλέπουμε στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ στοιχεία που δεν τα βλέπαμε πέρσι. Δηλαδή αυτό το ομαδικό πνεύμα, αυτό το ότι είμαστε όλοι για έναν, όπως είχε το πνεύμα αυτό ο Νταμπλούκος προπέρσινος ΠΑΟΚ, ναι, βλέπω ότι επιστρέφει στην ομάδα και αφορά το σύνολο των ανθρώπων που αποτελούν το ποδοσφαιρικό τμήμα. Αυτό μόνο ως κέρδος μπορεί να θεωρηθεί για τον ΠΑΟΚ. Το παράδειγμα του Μπίσεσβαρ, ας πούμε, είναι χαρακτηριστικό. Ναι, ναι. Όσοι ζητήθηκε και σου λέγω ότι πολλοί πιθανούν να χρησιμοποιηθεί. Το θυμάμαι και δικαιώθηκες, γιατί λέγανε για Ζαμπά, λέγανε για... Αλλά έπεσες απόλυτα μέσα. Λοιπόν, συγκινητικός. Και τι δήλωσε μετά το τέλος του αγώνα. Αυτά είναι πράγματα τα οποία τα κρατάμε. Όταν λέει θα παίζω παντού, αρκεί να είναι η ομάδα καλά, δεν ακούγαμε τέτοιες φιλοσοφίες, δηλώσεις πέρσι. Ναι, 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 έτσι, έτσι. Να μην γυρίζουμε στο πέρσι όμως συνέχεια, ναι. Απλά λέω ότι έχουν γίνει φοβερά βήματα προόδου σε ό,τι αφορά τις σχέσεις παικτών και προπονητή. Και νομίζω ότι αυτό φαίνεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ένα άλλο στοιχείο που μπορούμε να κρατήσουμε είναι την ένταση και την ενέργεια που βγάζει η ομάδα στο γήπεδο. Είναι πολύ μεγαλύτερη διάρκεια σε σχέση με πέρσι. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ έχει ένταση στο παιχνίδι του και ενέργεια στο, ναι, παιχνίδι που έχουν οι παίκτες για πολύ μεγαλύτερο μέρος ενός αγώνα. Ναι. Πέρσι το βλέπαμε κατά διαστήματα. Ναι. 10 λεπτά το πολύ σε κάθε ημίχρονο. Πέτος το βλέπουμε, ναι, 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 και αυξηθεί αυτό σε 25 λεπτά με μισή ώρα, ναι, σε κάθε ημίχρονο. Γι' αυτό και ο ΠΑΟΚ κατόρθωσε να δημιουργήσει μια ντουζίνα ευκαιρίες. Ότι έμεινε το σκορ στο 1-0, λέει κάτι. Λέει ότι ο ΠΑΟΚ έχει ένα θέμα στον γκολ το οποίο δεν έχει λυθεί. Με την Πεσίκτας βέβαια σκόραρε 3 φορές, αλλά προχθές με τη Λάρισα. Θα έπρεπε το παιχνίδι να έχει κλειδώσει πολύ νωρίτερα, γιατί είδες τι πήγε να γίνει, ας πούμε, εκεί στο 89. Ναι, βεβαίως, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Ναι. 2 ευκαιρίες έκανε η Λάρισα. Μία στο πρώτο, μία στο δεύτερο ημίχρονο, και θα μπορούσε να γίνει στο δεύτερο να ισοφαρίσει. Ναι. Κώστα, υπάρχει ένα θέμα, ναι, εκεί. Ναι, 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 ναι. Το οποίο έχει εντοπιστεί και θεωρώ ότι είναι θέμα χρόνου να λυθεί. Ας περάσει και το παιχνίδι με την Πεμφύκα. Θα δούμε και άλλες κινήσεις που θα αφορούν την τελική διαμόρφωση του ρόστερ. Όχι ότι θα τελειώσουμε άμεσα. Είπα ότι 5 Οκτωβρίου τελειώνει η μεταγραφική περίοδος. Τότε θα τελειώσει. Ναι. Τότε θα έχει διαμορφωθεί το ρόστερ του ΠΑΟΚ. Μέχρι τότε η ομάδα βλέπει, ο Ρέμπε βλέπει, συνεννοείται με τον προπονητή, με την ιδιοκτησία και πράττει. Κώστα, μίλησες για ένταση και μάλιστα σε πολύ μεγαλύτερη χρονική διάρκεια μέσα στο παιχνίδι. Πιστεύεις ότι έχει να κάνει με τους παίκτες, με τους νέους που μπήκαν, με το σύστημα, όχι, με τη φυσική κατάσταση, έχει να με κάνει το πνεύμα? Ναι. Έχει να κάνει με το πνεύμα, με την καλύτερη ψυχική διάθεση που υπάρχει από την πλευρά των παικτών, ναι, και τις αλλαγές που αντιλήφθηκε ότι πρέπει, ναι, να κάνει, ναι, ο προπονητής και οι συνεργάτες του για να δούμε μια πιο αθλητική ομάδα. Παίζουν όλα ρόλο. Δηλαδή η παρουσία του αθλητικού ΣΒΑΜ είναι κάτι διαφορετικό. Ωστόσο δεν αλλάζει με έναν παίκτη
η φυσιογνωμία και η φιλοσοφία μιας ομάδας, έχει αλλάξει και η ένταση των προπονήσεων, έχει αλλάξει και η φιλοσοφία των προπονήσεων, έχει αλλάξει η ψυχική διάθεση των παικτών και όλα αυτά αποτυπώνονται μέσα στον αγωνιστικό χώρο με τα στοιχεία που σου λέω ότι υπάρχει ένταση και ενέργεια για μεγαλύτερη διάρκεια μέσα στο παιχνίδι. Επίσης, η προσθήκη του Πέλκα. Ο ΠΑΟΚ έχασε πολλά από την απουσία του Πέλκα κατά τη διάρκεια των play-off. Αυτή η ενέργεια και η ένταση που βγάζει ο Πέλκα στο παιχνίδι του, στο pressing, στην κλοπή, στα κλεψίματα της μπάλας, είναι πολύ μεγάλη. Είναι χαρακτηριστικό του παιχνιδιού του Πέλκα με την φανέλα του ΠΑΟΚ. Αλλάζουν πολλά και αλλάζουν πολλά προς το θετικό. Μόνο προς το θετικό έχουν αλλαγές. Τώρα, το πρόβλημα του γκολ, στο γκολ παραμένει. Το είδαμε, δεν στέκουμε στην ευκαιρία του ακόμα. Στον ποδόσφαιρο όλα μπαίνουν και όλα χάνονται. Η έλλειψη αυτοπεποίθησης του άτομου απλά είναι εμφανής. Είναι εμφανής. Κακά ψέματα. Αν είχε αυτοπεποίθηση καλύτερη θα είχε σκοράρει και το πέναλτι με την Πεσίκτας, θα είχε σκοράρει και προχθές την Παρασκευή στο παιχνίδι με τη Λάρισα. Εκεί υπάρχει ένα θέμα. Πάω, ψάχνει ένα φόρ, δεν είναι μυστικό, περιοχής. Τον χρειάζεται όπως χρειάζεται και γκολ από τους περιφερειακούς παίκτες. Ελπίζω ότι θα πάρει από τον Ζιφκοβιτς. Όπως παίρνει από τον Τζόλι, γιατί βλέπεις ότι υπάρχει ένα θέμα. Είναι πράγματα όμως που λύνονται και λόγω του τρόπου με τον οποίο η ομάδα αγωνίζεται και συμπεριφέρεται, αλλά και του γεγονότος ότι υπάρχει σαφής διάθεση ενίσχυσης για να λυθούν κάποια συγκεκριμένα θέματα που αφορούν εδώ το παιχνίδι στον γκολ. Ο ΠΑΟΚ έχει πιο γρήγορη μετάβαση στην επίθεση, έχει πιο γρήγορη μετάβαση στην άμυνα, έχει στοιχεία στην διάρκεια του παιχνιδιού του που δεν τα είχε πέρσι, το να λέω. Ναι. Συμφωνώ, Κώστα, συμφωνώ. Επίσης αυτό που λες για το κλίμα, ότι είναι τελείως διαφορετικό, αποτυπώνεται... Είναι άλλο το κλίμα. Ορίστε. Είναι άλλο το κλίμα. Ναι. Αποτυπώνεται... Είχα πολλές φορές, πολλά... και θα συνεχίσω να το λέω, είναι και θέμα εμπειρίας, δεν είναι θέμα αν ξέρει. Και τώρα μας ακούγει κάποιος και λέει ξέρει, δεν χρειάζεται να ξέρεις. Δηλαδή τα γεγονότα σου οδηγούν σε κάποια συμπεράσματα. Πέρσι, Παρασκευή, προπονήθηκε τέλος Ιουνίου, έκανε η ομάδα προπόνηση με τον Λουτσέσκο και τους συνεργάτες του. Σαββατοκύριακο που είχαν ρεπό, τη Δευτέρα πέταξαν στην Ολλανδία χωρίς τον προπονητή και το απόγευμα της Δευτέρας βγήκαν μπροστά τους έναν προπονητή. Τώρα σκέφτεται κάποιος και λέει επαγγελματίες. Είναι όποιος δεν είναι έτσι. Επαγγελματίες είναι, το ξέρω, είναι υποχρεωμένοι να κάνουν το καλύτερο. Αλλά υπέστησαν ένα σοκ. Η αποχώρηση Λουτσέσκου με τον οποίο είχαν μάθει να ζουν μαζί. Με τα κακά τους, με τα στραβά τους. Ήταν μια συμβίωση 2,5 ετών και ένα δέσιμο η οποία που υπήρχε, αφορούσε τις συνήθειές τους, την καθημερινότητά τους, το δέσιμό τους, τα κέφια τους, το όλα. Τους, τα κουμπιά τους, αυτά όλα. Δεν μπορούν να αλλάξουν ξαφνικά. Ήρθε ο Φερέιρα και αυτός άπειρος. Άπειρος είναι. Δεν είχε κάνει, ας πούμε, τον προπονητή. Δεν είχε διατελέσει προπονητής μιας μεγάλης ομάδας στην οποία ήξερε πώς να συμπεριφερθεί και πώς να διαχειριστεί παίκτες. Και ο ΠΑΟΚ αποτελούνταν από μια ομάδα που ήταν μπετόν. Αυτή η ομάδα είχε κατακτήσει 2 double και 3 κύπελα. Με έναν προπονητή. Με τον Ίβιτς στο πρώτο κύπελο και τα επόμενα 2 double με τον Λουτσέσκου. Ο οποίος έμεινε 2,5 χρόνια. Λοιπόν, δεν ήταν εύκολο, η μετάβαση ήταν πολύ δύσκολη. Το κακό είναι ότι αδίκησαν οι παίκτες τους εαυτούς τους, με τη συνολική τους παρουσία πέρσι, και ο Φερέιρα αδίκησε τον εαυτό του. Γιατί δεν μπόρεσε να διαχειριστεί σωστά την κατάσταση, λόγω έλλειψης εμπειρίας. Πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Έχει στην πλάτη του ένα χρόνο. Και έχει επίσης την διάθεση του τεχνικού διευθυντή και της ιδιοκτησίας να τον στηρίξουν πραγματικά. Τι θα πει πραγματική στήριξη. Το έχω ξαναπεί, όταν τελείωσε το πρωτάθλημα και έγιναν οι τελικές συζητήσεις ΔΕΜΠΕ και ιδιοκτησίας για το τι πρέπει να γίνει, η εισήγηση του ΔΕΜΠΕ είναι ξεκάθαρη. Ή διατηρούμε αυτόν τον κορμό της ομάδας και αλλάζουμε προπονητή, ή διατηρούμε τον προπονητή και αλλάζουμε στοιχεία μέσα στην ομάδα για να βοηθήσουμε τον προπονητή αλλά και την ίδια την ομάδα. Και αποφάσισαν να ακολουθήσουν το δεύτερο δρόμο, τον δύσκολο, να στηρίξουν τον προπονητή και να προχωρήσουν σε αλλαγές. Από τον Μάιο, από τον Ιούνιο μιλάω για αλλαγές. Και βλέπεις σιγά σιγά πως γίνονται αλλαγές. Και δεν τελείωσαν. Θα έχουμε και άλλες αλλαγές.
Mm-hmm. Το ρόστερ θα διαμορφωθεί, δηλαδή ένα 20-25% του ρόστερ θα αλλάξει. Το λέω από περαιτέρω τώρα. Περαιτέρω αλλαγές. Θα... Ναι. Περαιτέρω. Ναι. Το λες καιρό τώρα για Οκτώβριο. Έχουμε τέσσερις προσθήκες ποδοσφαιριστών. Μπορεί να έχουμε και τρεις αποχωρήσεις, μπορεί και τέσσερις αποχωρήσεις. Δεν είναι τώρα να το αναλύσουμε. Όποιος παρακολουθεί λίγο το ρεπορτάζ αντιλαμβάνεται. Κάποια πράγματα είναι δεδομένα. Βέβαια. Αλλάζει. Ο ΠΑΟΚ αλλάζει. Ναι. Αλλάζει με μια έτσι ήρεμη διαδικασία. Όχι απότομα, όχι πανικός. Όχι πανικός. Ναι. Φαίνεται αυτό. Όχι πανικός. Υπάρχει πλάνο. Υπάρχει ένα πλάνο. Ναι. Υπάρχει. Είναι ξεκάθαρο. Να μην λέμε όμως και πράγματα που παρουσιάζουμε μια κατάσταση τρομερή. Υπάρχει ένα πλάνο. Ναι. Το οποίο ξέρεις δεν βγαίνει πάντα. Το πλάνο ήταν ο ΠΑΟΚ να έχει το Γιάνγκο αύριο στην αποστολή και στην ενδεκάδα. Δεν βγήκε. Τα υπολογίζεις και αυτά, Κώστα. Δεν τα υπολογίζεις. Υπάρχουν και αυτά. Βέβαια. Μάλιστα. Θα πούμε για τον αγώνα με την Μπενφίκα αύριο θέλεις. Να πούμε δύο κουβέντες. Πώς θέλεις. Εντάξει, είναι ένα παιχνίδι το οποίο ο ΠΑΟΚ πάει σαν outsider, η Μπενφίκα πάει σαν φαβορί. Ναι. Εγώ εκτιμώ και θεωρώ ότι αυτή η κατάσταση ευνοεί τον ΠΑΟΚ. Βέβαια. Ο ΠΑΟΚ αυτά που είχε να χάσει θα τα έκανε με την Μπεσίκτας. Δεν τα έχασε, κέρδισε, πήγε στο επόμενο... Μαξιλάρι. Βέβαια. Και τι μαξιλάρι. Μεγάλο. Μαξιλάρι που του δίνει τους ομίλους του Europa League. Άρα, αυτός που καίγεται, όχι το πάντο δεν καίγεται, αλλά αυτός που πραγματικά καίγεται, χάνονται. Είναι η άμα αποκλειστούν, γεια σας. Γιατί η επένδυση που έχει κάνει η Μπενφίκα έχει ως στόχο την ίσπραξη των 30 και εκατομμυρίων ευρώ των ομίλων του Europa League. Μπορεί να είναι και 40 για την Μπενφίκα. Έτσι. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Ο ΠΑΟΚ σαφώς και θέλει για πρώτη φορά στην ιστορία του να παίξει ομίλους και να εισπράξει τα χρήματα που προβλέπονται για τους κουσοφόρους ομίλους του Champions League. Αλλά δεν είναι ο προγραμματισμός του. Δεν έγινε προγραμματισμός βάσει αυτού. Δεν επενδύθηκαν 20 εκατομμύρια για να πάει ο ΠΑΟΚ στους ομίλους. Ο ΠΑΟΚ κάνει κινήσεις εξορθολογισμού του budget και δημιουργίας μιας ισορροπίας σε ό,τι αφορά τα συμβόλαια των ποδοσφαιριστών. Γιατί υπήρχε ανισορροπία. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτά όλα προσπαθούν να τα λύσουν. Ρέπε και η οικογένεια Σαββίδη στη διάρκεια του καλοκαιριού. Δεν πρόκειται να τα λύσουν όλα μέχρι τις 5 Οκτωβρίου. Ναι. Αν όμως έχουν λύσει όπως θέλουν το 80% το χειμώνα, θα λύσουν και το υπόλοιπο 20%. Τεράστια. Ο ΠΑΟΚ βάζει στο ρόστερ του φρέσκο αίμα, νέο αίμα. Βάζει νιάτα που χρειάζονται στο σύγχρονο ταχυδυναμικό ποδόσφαιρο. Μετάγγιση. Κάνει μετάγγιση φρέσκο αίμα. Φαίνεται αυτό. Αυτό ακριβώς κάνει. Όχι σε βάρος της ποιότητας, ούτε και της εμπειρίας. Ναι. Αλλά θα πρέπει να προσθεθεί νέο αίμα. Ναι. Το αίμα του Μιχαηλίδη, το αίμα του Τζόλι, το αίμα του Περέιρα. Ναι. Το αίμα του παίκτη που θα έρθει για τη δεξιά πτέρυγα. Το αίμα του Ζίφκοβιτς. Ναι. Του Σβάμπ. Είναι φωνάζει σε αυτό, μια φαίνεται, άλλη φαίνεται, ηλικία. Ναι. Δεν φαίνεται. Βέβαια, μπορούσε ο προηγούμενος ΠΑΟΚ θα μπορούσε... Όχι. Ρωτώ το εξής. Μπορούσε ο προηγούμενος ΠΑΟΚ να παίζει πέμπτη Europa League και Κυριακή ελληνικό πρωτάθλημα. Όχι. Δεν μπορούσε. Κάποτε ίσως. Τώρα πλέον όχι. Δεν μπορούσε. Το είδαμε πρόπερση. Αυτή η ομάδα ήταν. Ναι. Τώρα εκείνη η ομάδα που είχε στον όμιλο την Τζέλση και τα λοιπά και δεν τα κατάφερε. Με δύο υποδαέστερους αντιπάλους, φορτωμένοι δύο χρόνια. Την πλάτη τους. Με τραυματισμούς, με κόπωση, στα κόκκινα όλα. Ναι. Έτσι είναι, Κώστα. Έτσι. Μάλιστα. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Θα έχουμε περισσότερα να πούμε αύριο για το μάτς με την Μπενφίκα, που θα είναι η μέρα του αγώνα. Βεβαίως. Σε ευχαριστούμε πολύ και θα τα πούμε, Κώστα. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα και καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Αυτό ήταν ο Κώστας Βασιλόπουλος. Το σχόλιο του είναι μια προσφορά από το Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε και σήμερα για την ακρόαση. Σύνδεση σε λίγο έρχεται ο Γιώργος Ζαγόρας για το δικό του δίωρο. Μένετε συντονισμένοι στον αθλητικό Λίμπερο 107 και 4, το ελεύθερο ραδιόφωνο. Εμείς θα τα πούμε πρώτα Θεός αύριο το πρωί στις 8. Bye!